Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, την Ευρωβουλευτή από τη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Σιμακοπούλου, πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα με θέμα συζήτησης τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, φαίνεται πως δεν βαίνουν προς καλή κατεύθυνση, τουλάχιστον όχι από την πλευρά της Ελλάδας. Θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας για όλα αυτά που έγιναν αναφορικά με τις ναύτεξ που βγήκαν για το Καστελόριζο και φυσικά τώρα στο σημείο που έχουμε φτάσει, που έχει γίνει μια ολόκληρη στροφή από ό,τι φαίνεται της γείτονος προς την Τουρκία, προς την Κύπρο, με συγχωρείτε. Ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω καταρχάς ότι από την οπτική σκοπιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι σίγουρα τους τελευταίους μήνες μετά και από την επίσκεψη που έχει γίνει διαζώσεις με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη των κορυφαίων θεσμικών παραγόντων της Ευρώπης στον Εύρο, γενικά το κλίμα και στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και στα ευρωπαϊκά όργανα έχει αλλάξει όσον αφορά το επίπεδο κατανόησης για την τουρκική προκλητικότητα, το γεγονός ότι ο εκβιασμός σε σχέση με το μεταναστευτικό προσφυγικό της Τουρκίας απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα με τη στάση της Τουρκίας. Οπότε υπάρχει μια στροφή, ας πούμε, υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Η στροφή αυτή δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο στα λόγια και λιγότερο στις πράξεις. Γι' αυτό και πρόσφατα υπάρχει η προτροπή, αλλά και ουσιαστικά η απόφαση από πλευράς της Ευρώπης να καταρριφθεί ένας κατάλογος με κυρώσεις, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση που θα υπάρξει παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων οποιασδήποτε άλλης χώρας, δηλαδή δικής μας ή της Κύπρου. Μάλιστα. Αναφορικά με το ζήτημα της Αγίας Σοφιάς που έχει προκαλέσει μια παγκόσμια αναστάτωση, η δικιά σας η άποψη ποια είναι, κυρία Σιμακοπούλου? Η άποψή μου είναι ότι, εντάξει, για εμάς τους Έλληνες, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα έντονα συναισθηματικό ζήτημα, όπως και για όλους τους απανταχού Ορθόδοξους Χριστιανούς. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να συνεχίσουμε να κρατάμε ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας το θέμα διεθνώς. Αυτό κάνουμε και εμείς οι ευρωβουλευτές με τον Βαγγέλη το Μαϊμαράκη, που έχουμε γράψει και ένα γράμμα σχετικό στην UNESCO, αλλά και οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή τι? Δηλαδή να συνεχίσουμε να υπενθυμίζουμε στην διεθνή κοινότητα ότι πρόκειται περί μιας παραβίασης η οποία έχει να κάνει με ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς. Είναι δηλαδή, να σας το πω, σαν να παίρνει κανείς το Κολοσσέο και να το κάνει παγοδρόμιο ή την Ακρόπολη και να την κάνει κέντρο διασκέδασης. Δεν είναι μόνο θρησκευτικό το ζήτημα από πλευράς θρησκευτικού διχασμού ή μόνο πολιτικό ή γεωστρατηγικό. Είναι μια παραβίαση μιας διεθνούς συνθήκης και υπό αυτή την έννοια πρέπει συνεχώς να το κρατάμε ψηλά στην ατζέντα, ούτως ώστε να έχουμε και πιθανότητες κάποια στιγμή να μπορέσουμε να ανατρέψουμε την απόφαση αυτή όταν έρθει η στιγμή. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποιοι ακριβώς είναι οι σύμμαχοί μας? Τι λέτε? Έχουμε συμμάχους? Σύμμαχοί μας προς τα ελληνοτουρκικά. Ακριβώς, ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν, όπως ξέρετε, πολύ σημαντικά εμπορικά συμφέροντα. Η Γερμανία, δηλαδή, αν θέλετε, και οι δορυφόροι της έχουν σημαντικές και το εμπορικό του ισοζύγιο και οι επενδύσεις που είχαν μέχρι στιγμής στην Γερμανία, αλλά και σε επίπεδο αμυντικής πολιτικής οι προμήθειες οι οποίες κάνουν σε τέτοιο τύπο εξοπλισμό έχουν, αν θέλετε, δημιουργήσει αντικίνητρα στην Γερμανία και στους δορυφόρους της το να είναι πιο επιθετικοί όσον αφορά την πολιτική τους απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα του Ερντογάν. Νομίζω όμως ότι κάποια στιγμή έρχεται να σας το πω και μια σταγόνα η οποία ξεχυλίζει το ποτήρι, αλλά και επίσης με την πανδημία και τον COVID-19 έχει αναδειχθεί και η μεγάλη σημασία που έχει και η ενιαία εσωτερική αγορά σε σχέση με τα εμπορικά συμφέροντα των χωρών αυτών. Οπότε προτάσουν τη σχέση τους αυτή σε σχέση με την εμπορική σχέση που έχουν με την Τουρκία και το αποτέλεσμα είναι ότι είναι πιο δεκτική στο να είναι πιο σκληρή στις κυρώσεις που μπορεί να επιβάλλουν στον Ερντογάν. Να σας κάνω και μια ερώτηση την οποία μου την έχουν μεταφέρει πάρα πολλοί πολίτες με τους οποίους μιλάω. Σε ένα ακραίο ενδεχόμενο, ας πούμε καλύτερα, ενός θερμού επεισοδίου, δηλαδή υπάρχει κάποιος που θα στηρίξει την Ελλάδα? Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικάνοι και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι από μόνοι μας. Να καταλαβαίνετε, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να προτάσουμε τη δική μας ετοιμότητα σε αυτό το επίπεδο. Αλλά νομίζω πως δεν θα είμαστε μόνοι μας, αν με ρωτάτε. Αναφέρατε και τους Αμερικάνους μόλις τώρα. Ποια είναι η άποψή σας για τη στάση των ΗΠΑ σε όλο αυτό το
σε όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται στο Αιγαίο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Κοιτάξτε, να έχετε υπόψη ότι στα γεωπολιτικά η κάθε χώρα κοιτάει το συμφέρον της. Mm-hmm. Και η Τουρκία είναι ένας μεγάλος γεωστρατηγικός παίχτης. Οπότε, εντάξει, εμείς μπορεί να έχουμε το δίκαιο με το μέρος, το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μας το αναγνωρίζουν όλοι σε κάθε σημείο. Αλλά και επίσης αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει δύο ιδιαιτερότητες. Έχει μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία στο τιμόνι. Από όλες τις απόψεις είναι ιδιαίτερος ο κύριος Τραμπ. Και το δεύτερο είναι ότι μπαίνει σε προεκλογική περίοδο και αυτό έχει και τα δικά του θέματα. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι η συγκυρία είναι πιο πολύ υπέρ μας από ό,τι ήταν στο παρελθόν σε σχέση με την Τουρκία. Να περάσουμε και στο κομμάτι της πανδημίας, αν θέλετε, να πούμε δύο κουβέντες αρχικά για το τι ακριβώς συζητάτε για την πανδημία στο Ευρωκοινοβούλιο. Πώς είναι τα πράγματα εκεί? Συζητάμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις συνέπειές της και σε επίπεδο συντονισμού, γιατί βλέπετε τώρα ακόμα και στο θέμα του τουρισμού και στο θέμα του τι κάνει κάθε χώρα για τις οδηγίες που έχουν σχέση με τα ταξίδια των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί κάνει στα σύνορά της, ακόμα υπάρχει μια αριθμία, αν θέλετε, παρότι υπάρχουν κοινές οδηγίες, δεν είναι δεσμευτικές. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάθε χώρα λίγο πολύ αρχίζει να κάνει τα δικά της όταν τώρα που φαίνεται ότι ξαναφουντώνει ή ενδέχεται να έρχεται δεύτερο κύμα της πανδημίας. Αλλά πρωτίστως συζητάμε για το πια ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ γενναία και μεγάλη η αντίδραση σε οικονομικό επίπεδο και ότι πρέπει να είναι ενιαία και συντονισμένη και ενωμένη. Και αυτό νομίζω ότι από τον Σεπτέμβριο που το Κοινοβούλιο θα έρθει η ώρα του να εγκρίνει και τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δείτε ότι θα είμαστε πολύ πιεστικοί όσον αφορά την αύξηση της κατανομής κονδυλίων που έχουμε να κάνουμε ιδιαίτερα με τη συνοχή αλλά και με την αντιμετώπιση των υγειονομικών και κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης. Εμείς είμαστε δηλαδή αυτοί οι οποίοι σπρώχνουμε, αν θέλετε, τους πιο φιδωλούς της Ευρώπης να είναι λίγο πιο γενναιόδοροι σε σχέση με αυτά τα οποία τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά τα οποία υπάρχουν στη διάθεση όλων των χωρών για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας. Και έτσι θα συνεχίσουμε από το Σεπτέμβριο. Δεδομένης της πορείας της πανδημίας στη χώρα μας, υπάρχει περιθώριο η Ελλάδα να λάβει μεγαλύτερο ποσό, δηλαδή? Γιατί εμείς έχουμε αντιμετωπίσει την πανδημία σαν χώρα αρκετά καλύτερα από άλλες χώρες οι οποίες φαίνεται να έχουν πάθει, να έχουν υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά. Εντάξει, δεν υπάρχει χρηματοδοτική δημοσιονομική επιβράβευση για το γεγονός ότι εμείς είμαστε από τις καλύτερες χώρες στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Mm. Αυτό, η επιβράβευση αυτού έρχεται, ας πούμε, από το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε ένα αυξημένο μερίδιο της τουριστικής πίτας από τον λίγο τουρισμό που υπάρχει αυτό το καλοκαίρι σε όλη την Ευρώπη. Αλλά γενικότερα τα κριτήρια που έχουν σχέση με την κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων, είτε είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε είναι από το προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν να κάνουν με συνέπειες στην οικονομία που έχει η πανδημία. Και σε εμάς υπάρχει μία πτώση του ΑΕΠ, η οποία θα αντιμετωπιστεί όπως και σε άλλες χώρες. Γίνεται διάλογος ίσως για δεύτερο lockdown σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για το τι θα γίνει αν συνεχιστεί, πώς θα ανταπεξέλθουν οικονομικά όλες οι χώρες? Ναι, αλλά νομίζω ότι όλοι συντείνουν στην άποψη ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα γενικευμένο δεύτερο lockdown υπό τη μορφή που το είδαμε. Δηλαδή, εκτός από ακραίες περιπτώσεις, νομίζω ότι μιλάμε για πιο χειρουργικές επεμβάσεις σε επίπεδο αντιμετώπισης και για. Επίσης, υπάρχουν και πολύ καλύτερες προοπτικές αντιμετώπισης των συνεπειών της υγείας. Δηλαδή, υπάρχει, ας πούμε, αυτό το εμβόλιο, το οποίο μπορεί να μην είναι ένα εμβόλιο το οποίο σε θωρακίζει για να μην πάθεις, αλλά σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση του να μην πάθεις, ας πούμε, να μην καταλήξεις στην εντατική, οπότε να μην κλατάρει το σύστημα υγείας. Οπότε νομίζω ότι τα όποια lockdown θα είναι πιο τοπικά και οι όποιες, ας πούμε, τα όποια πλάνα αντιμετώπισης θα είναι πολύ πιο στοχευμένα και πολύ πιο χειρουργικά για να μην έχουν του ίδιου επίπεδου οικονομικές επιπτώσεις που όπως το γενικότερο lockdown είχε στο παρελθόν. Αλήθεια, συνολικά η Ευρώπη πώς διαχειρίζεται το γεγονός της έβρεσης ενός εμβολίου? Δίνονται χρηματοδοτήσεις σε κάποια ινστιτούτα, σε κάποια ερευνητικά κέντρα? Ναι. Έχουν αρκετά κονδύλια, έχουν πάει σε έρευνα και αυτή τη στιγμή υπάρχουν και αρκετές διαπραγματεύσεις οι οποίες γίνονται με φαρμακευτικές εταιρείες, ούτως ώστε να φροντίσουμε να υπάρχει αρκετό στόκ εμβολίων για όλη την Ευρώπη, και όχι μόνο για την Ευρώπη. Να μπορούμε να διαθέσουμε, ας πούμε, και στο πλαίσιο των προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας που έχει αναλάβει η Ευρώπη και στην Αφρική.
Όπως κάνει ας πούμε και η Αμερική, όπως κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αντίστοιχες διαπραγματεύσεις με φαρμακευτικές εταιρείες για να καβατζώσουμε ποσότητες των εμβολίων τα οποία παράγονται. Και ένα τελευταίο, κυρία Σημακοπούλου, αν θέλετε. Πόσο καιρό θα πάρει χρονικά, με την εμπειρία που έχετε, φαντάζομαι, στα οικονομικά, πόσο καιρό θα πάρει να ανακάμψει η Ευρώπη από όλο αυτό? Ο μεγάλος άγνωστος Χ είναι πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, είναι δύσκολο να κάνει κανείς μια ακριβή πρόβλεψη. Κανείς δεν ξέρει αν θα έχουμε δεύτερο κύμα, κανείς δεν ξέρει πώς θα επηρεάσει αυτό την οικονομία. Αλλά δεν είναι. Το καλό, ας πούμε, είναι ότι έχουμε την ελπίδα τη πιο γρήγορη ανάκαμψη από κάτι το οποίο θα ήταν βαθύτερα συστημικό. Να καταλαβαίνετε, δεν είναι. Είναι ένας εξωγενής παράγον, ο οποίος έχει επηρεάσει και ολόκληρη την Ευρώπη. Οπότε υπάρχουν και μεγαλύτερες πιθανότητες πιο γρήγορης ανάκαμψης από ό,τι θα υπήρχαν ή από ό,τι υπήρχαν στο παρελθόν σε σχέση με την οικονομική κρίση που βιώσαμε και την κρίση χρέους. Είμαι πιο αισιόδοξη, να σας το πω αυτή τη φορά, από ότι ήμουν, ας πούμε, το 9, αν με ρωτούσατε. Αυτό είναι ένα πολύ ευχαριστώ μήνυμα αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας.